Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής. Είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θέλω να μιλήσω για τα σκευάσματα από βότανα που φαίνεται να βοηθούν περισσότερο απ' όλα για την αντιμετώπιση της μη αλκοολικής λιπόδης νόσου του ύπατος. Σε παλαιότερο βίντεο είχα μιλήσει για την ιδανική διατροφή για την αντιμετώπιση της μη αλκοολικής λιπόδης νόσου του ύπατος και αν δεν το έχετε δει, καλό να ξεκινήσετε από αυτό το βίντεο ή να το δείτε αφού τελειώσετε με αυτό. Σήμερα θα παρουσιάσω τα βότανα που βοηθούν. Αλλά πριν ξεκινήσω θα ήθελα να τονίσω ότι όλα αυτά τα βότανα που θα αναφέρω έχουν δοκιμαστεί εκτεταμένα και αν και τα αποτελέσματα που έχουν δημοσιευθεί στις μελέτες είναι εντυπωσιακά, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν θεραπεία για τη μη αλκοολική λιπόδης νόσο του ύπατος. Επισήμως δηλαδή, κανένας θεσμός δεν προωθεί τη χρήση τους για την αντιμετώπιση αυτής της πάθησης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αρκετοί γιατροί και θεραπευτές που τα θεωρούν χρήσιμα και τα συστήνουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην τα χρησιμοποιείτε μόνοι σας, παρά μόνο με τη βοήθεια και την επίβλεψη κάποιου γιατρού που είναι διατεθειμένος να σας βοηθήσει. Ακόμα και αν ο ίδιος δεν έχει εμπειρία και γνώση στη χρήση αυτών των βοτανικών σκευασμάτων, θα είναι σε θέση να σας κατευθύνει και να σας προστατεύσει σε περίπτωση που τίθεται η υγεία σας σε κίνδυνο. Επίσης, για κάθε βότανο θα πω ποιος είναι ο καλύτερος και πιο απλός τρόπος να χρησιμοποιηθεί. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι ως αφέψιμα, αλλά σε άλλες αυτό δεν είναι εφικτό. Για παράδειγμα, οι ενεργές ουσίες που περιέχει το γαϊδουράγκαθο δεν περνούν στο νερό, άρα δεν είναι ενεργό αν το χρησιμοποιούμε ως αφέψιμα. Για κάθε περίπτωση λοιπόν θα πω πόσο και πώς μπορούμε να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας εύκολα και σωστά. Ας δούμε τα βότανα. Γαϊδουράγκαθο. Το γαϊδουράγκαθο είναι το πιο γνωστό και το πιο αποτελεσματικό βότανο για την αντιμετώπιση της μη αλκοολικής λιπόδης νόσου του ύπατος. Έχει δοκιμαστεί σε δεκάδες μελέτες και αν και τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν σε όλες τις περιπτώσεις, αν κάποιος θέλει να δοκιμάσει κάτι, το γαϊδουράγκαθο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να δοκιμάσει. Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι η χρήση του προστατεύει το ύπατο και αυτό εμφανίζεται με μείωση των υπατικών και των χολοστατικών ενζήμων, όπως επίσης και σε σημαντική αύξηση σε δείκτες που δείχνουν ανανέωση και αναγέννηση του ύπατος. Το γαϊδουράγκαθο είναι ένα βότανο με πολύ ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές δράσεις, που φαίνεται να βοηθάει αρκετά το ύπατο. Επίσης, είναι και πάρα πολύ ασφαλές. Έχει χρησιμοποιηθεί για χιλιάδες χρόνια στην παραδοσιακή ιατρική και υπάρχουν και αρκετές μελέτες που έχουν επιβεβαιώσει την προστατευτική του δράση στο σηκώτη σε αρκετά μεγάλες και αξιόλογες μελέτες. Το γαϊδουράγκαθο, όπως και κάποια από τα βότανα που θα δούμε σήμερα, δεν είναι ενεργό όταν γίνεται αφέψιμα. Δηλαδή, αν ρίξετε γαϊδουράγκαθο σε νερό και το βράσετε, δεν θα βοηθήσει. Οι ενεργές ουσίες που υπάρχουν στο γαϊδουράγκαθο δεν θα περάσουν στο νερό. Ο μόνος τρόπος να το πάρει κάποιος είναι σε συμπλήρωμα διατροφής. Τζίνσενγκ. Το τζίνσενγκ είναι το πιο διάσημο βότανο στην Ασία, όπου και χρησιμοποιείται για χιλιάδες χρόνια για αντιμετώπιση πολλών παθήσεων με πολύ αξιόλογα ποσοστά επιτυχίας. Όπως το γαϊδουράγκαθο, έχει πολύ ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και φαίνεται ότι προστατεύει το ύπαρ από την αρνητική επίδραση που έχουν σε αυτό οι τοξίνες και το αλκοόλ. Υπάρχουν επίσης μελέτες που δείχνουν ότι αυξάνει την αναγέννηση του ύπατος μετά από βλάβη ή χειρουργείο. Οι μελέτες που έχουν γίνει σε ανθρώπους είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με αυτές που έχουν γίνει στο γαϊδουράγκαθο, αλλά τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Το τζίνσενγκ χρησιμοποιείται εκτεταμένα σε πολλές μορφές στην Ασία, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο και σε γενικές γραμμές είναι αρκετά ασφαλές. Η χρήση του όμως θέλει προσοχή, γιατί κάνει αλληλεπιδράσεις με κάποια φάρμακα, άρα πριν αποφασίσετε να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός γιατρού. Πράσινο τσάι. Όλοι γνωρίζετε το πράσινο τσάι ως αφέψιμα, αλλά στις μελέτες έχει χρησιμοποιηθεί το εκχύλισμά του σε μορφή κάψουλας ή ταμπλέτας. Αυτά που θα δούμε σήμερα αφορούν αυτά τα σκευάσματα και όχι το αφέψιμα. Το πράσινο τσάι λοιπόν πιθανόν να έχετε ακούσει ότι έχει πολύ ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στην αντιμετώπιση της μη αλκοολικής λιπόδους νόσου του ύπατος. Στις μελέτες έχει φανεί ότι μειώνει τα υπατικά ένσημα με αρκετά αξιόλογη συνέπεια, όπως επίσης και τους δείκτες φλεγμονής του σηκωτιού.
Αυτές οι μελέτες όταν όμως ήταν μικρής διάρκειας. Οπότε δεν ξέρουμε με σιγουριά αν όλα αυτά τα ωφέλη αντέχουν σε βάθος χρόνου. Το αφέψιμα του πράσινου τσαγιού δεν έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχες μελέτες, αν και τίποτα δεν μας εμποδίζει να το καταναλώνουμε ούτως ή άλλως. Γλυκόριζα. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι και η γλυκόριζα έχει αντιφλεγμονώδη και υπατοπροστατευτική δράση. Στις μελέτες που συγκριτικά είναι σχετικά λίγες σε σχέση με τις μελέτες του γαϊδουράγκαθου και του τζίντζενγκ, έχει φανεί ότι μειώνει τα υπατικά ένζημα και τους δείκτες φλεγμονής. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά πρώιμες και γι' αυτό δεν είναι ένα από τα βότανα που θα κοιτάξει κάποιος πρώτα στην αντιμετώπιση της μη αλκοολικής νόσου του ύπατος. Κουρκουμάς. Σε προηγούμενο βίντεο έχω αναφερθεί εκτεταμένα στις αμέτρητες ωφέλιμες δράσεις του κουρκουμά και τα ωφέλη που έχει για την υγεία η ενεργή ουσία του κουρκουμά που ονομάζεται κουρκουμίνη. Έχουν δημοσιευθεί κάποιες μελέτες που υποστηρίζουν ότι η κουρκουμίνη προστατεύει και το σηκώτη γιατί μειώνει τα υπατικά ένζημα σε άτομα που έχουν λιπόδες ύπαρ και μειώνει και τους δείκτες φλεγμονής. Η δοσολογία που χρησιμοποιήθηκε στις μελέτες ήταν 500 μιλιγκράμμ κουρκουμίνης μαζί με 5 μιλιγκράμμ πιπερίνης για καλύτερη αφορόφηση. Όπως έχω πει σε προηγούμενο βίντεο, 500 μιλιγκράμμ κουρκουμίνης αντιστοιχούν σε 2,5 κουταλάκια του γλυκού κουρκουμά. Αυτή η δόση αφορά την ημερήσια κατανάλωση κουρκουμά, δηλαδή κουρκουμά που πρέπει να καταναλωθεί σε μία μέρα. Θυμίζω επίσης ότι η πιπερίνη υπάρχει στο μαύρο πιπέρι και για να καταναλώσει κάποιος 5 μιλιγκράμμ πιπερίνης αρκεί μια μικρή ποσότητα μαύρου πιπεριού. Ο κουρκουμά σε αντίθεση με τα υπόλοιπα βότανα που είπα, δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθεί σε μορφή σκευάσματος γιατί είναι ενεργός ακριβώς όπως χρησιμοποιείται στο φαγητό. Η κουρκουμίνη είναι ενεργή, είτε ο κουρκουμάς μαγειρευτεί είτε όχι. Αν αποφασίσετε να βάλετε το κουρκουμά στη ζωή σας, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εξηγώ πώς μπορείτε να το κάνετε σωστά. Σκόρδο. Άλλο ένα θαυματουργό βότανο που μπορούμε να το θεωρήσουμε και απλό λαχανικό. Το σκόρδο γνωρίζετε όλοι ότι έχει πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες είναι σημαντικά ωφέλιμες για την υγεία. Αλλά πρέπει να θυμίσω ότι αυτό έρχεται με ένα σημαντικό κόστος. Το σκόρδο είναι ωφέλιμο για την υγεία μόνο αν το καταναλώνουμε ομό. Αυτό δυσκολεύει λίγο τα πράγματα, αλλά υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι μπορούμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα καταναλώνοντας μαγειρεμένο σκόρδο μαζί με πολύ μικρή ποσότητα από ομό κρεμμύδι. Τα ενεργά συστατικά που έχει το ομό κρεμμύδι ενεργοποιούν τα ενεργά συστατικά του σκόρδου που έχουν απενεργοποιηθεί από το μαγείρεμα, έτσι ώστε να είναι πάλι ζωντανά και ωφέλιμα. Οι περισσότερες μελέτες πάντως έχουν γίνει με σκευάσματα από σκόρδο και έχει φανεί ότι η χρήση σκόρδου μειώνει τα υπατικά και τα χολοστατικά ένζημα, όπως επίσης μειώνει τη φλεγμονή και ακόμα και την ίδια την αποθήκευση λίπους στο σηκώτη. Μια πολύ εντυπωσιακή μελέτη που παρακολούθησε 24.000 ενήλικες παρατήρησε ότι τα άτομα που αναφέρουν καθημερινή κατανάλωση ομού σκόρδου είχαν σχεδόν 30% μικρότερη πιθανότητα να νοσήσουν από μια αλκοολική νόσο του ύπατος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η ίδια μελέτη συμπέρανε ότι το ομό σκόρδο φαίνεται να μειώνει κατά 23% την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του ύπατος. Πράγμα που είναι επίσης χρήσιμο φυσικά. Για την ασφάλεια του σκόρδου δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα και μόνο που είναι κάτι που το βρίσκουμε σε αυθονία στις περισσότερες κουζίνες, μας εξασφαλίζει ότι είναι κάτι αρκετά ασφαλές. Τζίντζερ. Η ρίζα από το φυτό τζίντζερ υπάρχει σε κουζίνες πολλών από εμάς και χρησιμοποιείται εκτεταμένα για να κάνει το φαγητό μας πιο νόστιμο. Υπάρχουν όμως μελέτες που έχουν χρησιμοποιήσει το τζίντζερ για την θεραπευτική δράση που έχει στην προστασία του ύπατος. Έχουν δημοσιευθεί κάποιες μελέτες που έχουν χρησιμοποιήσει περίπου 1,5 με 2 γραμμάρια τζίντζερ την ημέρα σε μορφή σκόνης και έχει φανεί ότι μειώνει τα υπατικά ένζημα, μειώνει τους δείκτες φλεγμονής, ακόμα και τη χοληστερίνη. Και γενικά φαίνεται ότι προστατεύει το σηκώτη σε άτομα που πάσουν από μία αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος. Πρέπει να τονίσω ότι για να καταφέρει κάποιος να καταναλώσει 1,5 με 2 γραμμάρια τζίντζερ μέσα στο φαγητό είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να τα καταφέρει καταναλώνοντας σκόνη τζίντζερ ως αφέψιμα. Το τζίντζερ είναι το μόνο από τα βότανα που έχουμε σήμερα που δεν είναι ανάγκη να το πάρει κάποιος σε μορφή ταμπλέτας ή κάψουλας, αλλά πίνοντας κάθε μέρα μια κουταλιά του γλυκού τζίντζερ σε ζεστό νερό μπορεί να έχει όλα τα ωφέλη για την υγεία του ύπατος. Αυτά είναι τα βότανα τα οποία έχουν τα περισσότερα επιστημονικά στοιχεία που υποστηρίζουν ότι μπορεί να βοηθήσουν σε περιπτώσεις που κάποιος πάσχει
από μια αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι καλό είναι πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω να μιλήσετε με κάποιον γιατρό έτσι ώστε να μπορεί να σας παρακολουθεί. Ακόμα και αν αυτός ο γιατρός δεν γνωρίζει πώς να χρησιμοποιήσετε τα βότανα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, θα είναι σε θέση να σας παρακολουθεί έτσι ώστε να σας προστατεύσει σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, ακόμα και αν αυτή η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να δοκιμάσετε κάτι, το λογικό θα ήταν να ξεκινήσετε από το γαϊδουράγκαθο σε ταμπλέτες. Για όσους είναι εφικτό, καλό είναι να εμπλουτίσουν τη διατροφή τους με πολύ ομό σκόρδο. Όσοι συνηθίζουν να πιούν αφεψίματα, καλό είναι να τα εμπλουτίσουν με τζίντζερ και γλυκόριζα. Τέλος, μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά την κατανάλωση κουρκουμά στο φαγητό σας ή ακόμα και μέσα σε ροφήματα. Αυτά τα μέτρα θα εμπλουτίσουν τη διατροφή σας σε ύπατο προστατευτικές ουσίες που θα σας βοηθήσουν. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει. Να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.